Ανατριχιαστικά είναι τα στοιχεία που έρχονται συνεχώς στο φως μετά το φρικτό θάνατο 39 ανθρώπων μέσα σε τρέιλερ Νταλίκας που ξεκίνησε πιθανότατα από την Κίνα με προορισμό τη Βρετανία. Η Νταλίκα φέρεται να είναι μέρος κομβόι τουλάχιστον 3 φορτηγών με περισσότερους από 100 ανθρώπους, τα οποία και αναζητώνται σύμφωνα με μαρτυρίες συγγενών των θυμάτων. Η 26χρονη Βιετναμέζα Παμ Τι Τραμή, που βρέθηκε νεκρή στο φορτηγό φέρετρο και έστειλε μήνυμα στους γονείς της ζητώντας βοήθεια, έδωσε 35.000 ευρώ στους διακινητές έτσι ώστε να πάει στη Μεγάλη Βρετανία. Εργαζόμενη σε φιλανθρωπική οργάνωση, έκανε γνωστό ότι η 26χρονη ταξίδεψε για να βοηθήσει τους γονείς της που είχαν χρέη. Η Βρετανική αστυνομία έκανε έκκληση στους συγγενείς των θυμάτων να έρθουν σε επαφή με τις αρχές. Θα ήθελα να μιλήσω στον καθένα από εσάς που νομίζετε ότι κάποιος από τους αγαπημένους σας βρισκόταν μέσα στην Νταλίκα. Ξέρω ότι μπορεί να φοβάστε να μιλήσετε στην αστυνομία, αλλά θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι αυτό που θέλουμε μόνο είναι να δώσουμε απαντήσεις στις οικογένειές σας για το τι πραγματικά συνέβη. Σύμφωνα με τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης, από την εσωτερική πλευρά της πόρτας του κοντέινερ ψυγείου βρέθηκαν ματωμένα αποτυπώματα παλάμης, κάτι που φανερώνει ότι οι μετανάστες προσπάθησαν απεγνωσμένα να ανοίξουν την πόρτα για να γλιτώσουν από το κρύο και την ασφυξία. Το ίδιο δημοσίευμα αναφέρει πως και οι 39 ήταν είτε γυμνοί είτε φορούσαν ελάχιστα ρούχα. Την ίδια στιγμή έγινε και πέμπτη σύλληψη ενός Βόρειο Ιρλανδού, ενώ ο Πρωθυπουργός του Βιετνάμ διέταξε έρευνα για το τραγικό περιστατικό. Οι 39 Κινέζοι ήταν κλεισμένοι σε θερμοκρασίες έως και μείον 25 βαθμούς Κελσίου για τουλάχιστον 10 ώρες, χωρίς να αποκλείεται το ενδεχόμενο να ήταν παγιδευμένοι για ακόμα περισσότερες. Πολλά από τα θύματα των διακινητών επιθυμούν να φτάσουν στην Βρετανία για να εργαστούν είτε ως οικιακοί βοηθοί, είτε σε Ινστιτούτα Αισθητικής ή ακόμα και σε αγροκτήματα παράνομης καλλιέργειας κάναβης, με την ελπίδα να κερδίσουν χρήματα εύκολα και γρήγορα.